Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Ινφοεπίδομα. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε βήμα-βήμα πώς υποβάλλει την αίτηση επιδότησης εργασίας, ένα νέο θεσμό, ένας δυνητικά δικαιούχος μέσα από την καρτέλα ΟΑΕΔ του. Λίγα λόγια γύρω από την νέα αυτή επιδότηση. Όπως όλα, έτσι και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, τις οποίες θα σας έχω επισυνάψει κάτω από το βίντεο στις πληροφορίες, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Κατά κύριο λόγο, δικαίωμα στη συγκεκριμένη επιδότηση, όπου μας επιδοτεί το 50% του εγκεκριμένου ταμείου που μας έχει προηγουμένως εγκριθεί, μέχρι την λήξη για όλο το διάστημα, δηλαδή που μας έχει εγκριθεί το ταμείο μας, στην περίπτωση που έχουμε βρει εργασία, αυτή είναι πλήρους απασχόλησης και η εργασία αυτή έχει ξεκινήσει από τις 29 12 του 22 και μετά. Κάποιος λοιπόν ο οποίος έχει εγκριθεί ως επιδοτούμενος άνεργος, παραδείγματος χάρη, για 12 μήνες πριν από τις 29 12 του 22 και ξαφνικά κάποια στιγμή, σήμερα ας πάρουμε ως παράδειγμα, ξεκινάει μία εργασία. Ξεκινάει λοιπόν με πρόσληψη σε μία εργασία πλήρους απασχόλησης, θα λαμβάνει κανονικά τον μισθό του από την εργασία του, αλλά μέχρι και το τέλος της περίοδου για την οποία έχει εγκριθεί να λαμβάνει το ταμείο, θα λαμβάνει το 50% του ποσού που του είχε εγκριθεί. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία της αίτησης, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούμε, πληκτρολογούμε ΟΑΕΔ, επιλέγουμε είσοδος στο σύστημα, καταχωρούμε τους κωδικούς τάξης του ανέργου. Φυσικά, εάν έχουμε κλειδαρίθμους, εννοείται χρησιμοποιούμε αυτούς. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τους κωδικούς τάξης. Επομένως, επιλέγουμε σύνδεση στο σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΔΕ. Είσοδος στην ΑΔΕ. Εδώ πληκτρολογούμε τους κωδικούς τάξης του ανέργου και πατάμε είσοδος. Αμέσως μετά πατάμε εξουσιοδότηση. Εδώ καταχωρούμε τον ΑΜΚΑ του ανέργου και πατάμε συνέχεια. Έχουμε μπει μέσα στην αρχική καρτέλα του συγκεκριμένου ανέργου, οπότε ερχόμαστε τέρμα δεξιά στην στήλη με τις επιλογές των διάφορων δυνατοτήτων και επιλέγουμε δηλώσεις ενδιαφέροντος. Να πούμε εδώ πέρα ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εμφανίζεται μόνο στους δυνητικά δικαιούχους, δεν εμφανίζεται σε όλους τους ανέργους. Εφόσον λοιπόν κάνουμε την συγκεκριμένη επιλογή, ερχόμαστε εδώ πέρα και μας εμφανίζεται η αίτηση. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το επίδομα εργασίας. Πατάμε εδώ επάνω. Επόμενη σελίδα εμφανίζεται εδώ πέρα, μας εμφανίζει τα στοιχεία μας, προσοχή πάρα πολύ στον τραπεζικό λογαριασμό αλλά και στο mail επικοινωνίας. Φυσικά κάποια από τα στοιχεία μπορούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε. Εφόσον όλα είναι σωστά, πατάμε επόμενο. Επόμενη σελίδα μας εμφανίζει εδώ πέρα, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε απαραίτητα εδώ πέρα που λέει ναι, ότι αποδεχόμαστε τους παραπάνω όρους, ό,τι μας αναφέρει εδώ. Φυσικά πατάμε εδώ πέρα για να διαβάσουμε τους όρους τους οποίους συνεννούμε και μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά και στις προϋποθέσεις. Πατώντας εδώ επάνω θα μας εμφανιστούν οι προϋποθέσεις και εφόσον όλα είναι σωστά, πατάμε υποβολή. Αυτή είναι η διαδικασία κατά κύριο λόγο. Πατώντας εκτύπωση αντιγράφου δήλωσης μπορούμε να δούμε τα στοιχεία της δήλωσής μας, δεν έχει κάποια διαφορά. Μπορούμε επίσης να εκτυπώσουμε και σε έντυπη μορφή την συγκεκριμένη απόφαση, μάλλον όχι απόφαση, την αίτηση την οποία έχουμε υποβάλει. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο, επιστρέφοντας, πώς μπορούμε να δούμε την αίτηση που μόλις έχουμε υποβάλει. Επιστρέφοντας λοιπόν στο σημείο που, αν θυμάστε, επιλέξαμε δηλώσεις ενδιαφέροντος για να ξεκινήσουμε πατώντας δήλωση την αίτησή μας, πλέον φαίνεται ως υποβληθήσα η δήλωση που κάναμε, η αίτηση που κάναμε, με τα στοιχεία, την ημερομηνία, την ώρα και τον ΚΠΑ2 που μας εξυπηρετεί.
Όπως επίσης μας δίνει και τη δυνατότητα διαγραφής της συγκεκριμένης αίτησης πατώντας διαγραφή επιλεγμένων εγγράφων. Η διαδικασία είναι όπως είδατε απλή, γρήγορη, άμεση, ωστόσο τονίζω πως απαραίτητα πρέπει να διαβάσουμε λίγο τις προϋποθέσεις, διότι υποχρεούμαστε και εμείς, εφόσον εγκριθεί η αίτησή μας, για κάποιες περιπτώσεις να επικοινωνήσουμε άμεσα για να ενημερώσουμε τον ΟΑΕΔ, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση διακοπεί. Εντός 8 ημερών θα πρέπει να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε, διότι πάβει και η επιδότηση. Όπως σας είπα, τις προϋποθέσεις σας τις επισυνάπτω με link κάτω από το βιντεάκι, μπορείτε λίγο να τις δείτε εκεί πέρα. Δεν ξεχνάμε να πατήσουμε like κάτω από το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για να ενημερωνόμαστε για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη γύρω από τις παροχές και τα επιδόματα που μας αφορούν. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πολύ, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.